Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Παίρνοντας το λόγο, θα ήθελα να αναφερθώ στο διαδικαστικό θέμα το οποίο προέκυψε προηγουμένως και το οποίο αφορά οπωσδήποτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχω αποφύγει και θα αποφεύγω πάντοτε να παίρνω θέση σε ζητήματα συγκεκριμένα και εξατομικευμένα, αλλά επί του δέοντος, γενικά, πιστεύω ότι σε κρίσιμες συνεδριάσεις και ζητήματα της Βουλής πρέπει να χορηγείται άδεια σε κρατούμενους βουλευτές προκειμένου να παρίστανται. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητείτε σήμερα έχει ως κεντρικό του θέμα τις συνθήκες ελληνικές φυλακές και την συμφόρηση κρατουμένων σε αυτές. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει σε πολλές περιπτώσεις την Ελληνική Βουλή και την Ελληνική Κοινωνία στις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν νομοθετικά έργα και προϊόντα χωρίς επιτυχία. Νομίζω ότι ένας λόγος της αποτυχίας προηγούμενων προσπαθειών είναι ότι δεν αφορούσαν το μεγαλύτερο πληθυσμό των φυλακών, που είναι οι κρατούμενοι με ποινές και κακουργηματικές. Πλέον στις φυλακές μας οι κρατούμενοι για πλημελήματα είναι ελάχιστοι. Αυτό προσπαθεί να δει με προσοχή και να διορθώσει το παρόν νομοσχέδιο. Πρέπει να πω ότι μια πρόσθετη αφορμή για την εισήγηση του νομοσχεδίου αυτού, για την κατάρτιση και εισήγηση του νομοσχεδίου, είναι το γεγονός ότι η χώρα μας για το θέμα αυτό έχει αντιμετωπίσει πια μία διεθνή πίεση. Η πίεση υπάρχει από τον ΟΗΕ, ο οποίος το 2009 στις εργασίες του κάλεσε τουλάχιστον κρατούμενοι οι οποίοι έχουν ειδικά προβλήματα υγείας να αντιμετωπίζονται νομοθετικά με ταχύτερες απολύσεις. Και το έχουμε το πρόβλημα αυτό εδώ στη χώρα μας. Σημαντικό πρόβλημα για τη χώρα μας συνιστούν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασανιστήρια, της γνωστής EPT, η ΣΕΠΕΤΕ, η οποία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χώρα μας από προχθές για να κάνει έλεγχο των συνθηκών στις ελληνικές φυλακές. Και έχουμε αγωνία για τα πολίσματά της. Η Επιτροπή αυτή έχει θυμίσει πρόσφατα ότι η βαρύτερη παρατήρηση την οποία μπορεί να κάνει είναι η δημόσια δήλωση σε βάρος μιας χώρας στην περίπτωση που αυτή δεν συνεργάζεται για τη βελτίωση των συνθηκών. Έχει στην ιστορία της η αρχή αυτή πραγματοποιήσει 6 φορές το όπλο της δημόσιας δήλωσης, 2 φορές για την Τουρκία, 3 φορές για την Ρωσία, για την περίπτωση της Τσετσενίας και 1 φορά για τη χώρα μας το 2011. Αναφέρεται ειδικά στη δήλωσή της στον υπερπληθυσμό των φυλακών, στην έλλειψη ιατρικής φροντίδας, στην έλλειψη προσωπικού και στις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Επιπλέον, μομφές για τη χώρα. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να μην μιλούν δυνατά και τόσο επιδεικτικά. Παρακαλώ, όποιος θέλει να μιλήσει μπορεί να εξέλθει τις αιθούσεις, κύριε Γρηγοράκο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κυρία Γεννηματά, και να κάνετε έξω τη συζήτηση. Είναι φοβερά οχληρό για τον ομιλητή να υπάρχει αυτή η διαρκής οχλαγωγία. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Επίσης, η χώρα μας έχει ήδη να αντιμετωπίσει και οικονομικά κατά δίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις συνθήκες κράτησης και την αδυναμία περίθαλψης των κρατουμένων. Από το έτος 2011 οι καταδίκες είναι 11. Η χώρα μας οφείλει να πληρώσει για αυτές 1.423.000 ευρώ σύν τους τόκους για αυτές τις καταδίκες. Εκθέτω το επιχείρημα όχι επειδή θα έπρεπε να ήταν το βαρύτερο. Το βαρύτερο είναι ότι η χώρα μας έχει αυτές τις συνθήκες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ντροπιάζουν τον πολιτισμό της.
Ωστόσο, επειδή πολλοί συνηθίζουν να προσέχουν το οικονομικό επιχείρημα περισσότερο από άλλα, το εκθέτω και προσθέτω ότι εκτός από αυτά τα 2 εκατομμύρια περίπου τα οποία έχουμε να πληρώσουμε για καταδίκες για τις συνθήκες φυλακές, με βάση 11 αποφάσεις, αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκκρεμούν 191 υποθέσεις που αφορούν το ίδιο θέμα. Και πρέπει να σας πω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω του παρελθόντος της χώρας μας, αποδίδει προτεραιότητα στις υποθέσεις αυτές. Εκτός βέβαια από τους διεθνείς φορείς, οι οποίοι βλέπουν με πολύ προσοχή τις συνθήκες στις φυλακές της χώρας μας, πρέπει να θυμίσω σε όσους ήταν παρόντες ότι κατά την ακρόαση φορέων που έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, οι φορείς οι οποίοι προσήλθαν τάχθηκαν στην πλειονότητά τους, στη μεγάλη τους πλειονότητα, υπέρ του νομοσχεδίου. Από τους 15 παρόντες, οι 13 ήταν υπέρ του νομοσχεδίου, με έμφαση, και επενθυμίζω ότι πρόκειται για φορείς αρμόδιους και με σχέση εκπροσώπησης με πολλά άλλα μέλη που εργάζονται στα πλαίσια τους ή που ωφελούνται από τις υπηρεσίες τους. Συνήγορος του πολίτη, οργανισμοί κατά των ναρκωτικών, η Ομοσπονδία των Φυλάκων, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση των Εισαγγελέων, η Ένωση Επιμελητών Ανηλίκων, πολλοί άλλοι φορείς ήρθαν. Επιφυλάξεις υπήρχαν από 2 μόνο από τους 15 και αυτές βεβαίως επικοδομητικές και προσεκτικές. Περνώντας στο νομοσχέδιο, το περιεχόμενό του, να πω ότι οι κατευθύνσεις βεβαίως είναι 2. Η μία είναι η βελτίωση των συνθηκών στις φυλακές, η βελτίωση των όρων κράτησης. Εδώ εντάσσονται η αλλαγή που αφορά τα σοφρονιστικά καταστήματα τρίτου τύπου και η αλλαγή που αφορά τον εγκλεισμό των ενηλίκων και το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου υπηρετεί μια προσπάθεια αποσυμφόρησης μέσω λελογισμένων και διαβαθμισμένων κατά τη βαρύτητα της ποινής απολύσεων. Πρέπει να δώσω, να πω καταρχήν ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Επιτροπή έγιναν δεκτές κάποιες τροπολογίες από τη δική μου την πλευρά. Βεβαίως η μία είναι δική μου τροπολογία, δεν ακριβολογώ λέγοντας ότι έγινε δεκτή και αφορά τη δυνατότητα κατοίκων κράτησης οικείων συγκατηγορουμένων κατά τη διάρκεια της προδικασίας της ποινικής δίκης. Οι δύο άλλες προήλθαν από βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η μία αφορά την διάσπαση του άρθρου 2 του νομοσχεδίου, το οποίο είναι ευρύ, αφορά το σύνολο των ρυθμίσεων που εντάσσονται στον ποινικό κώδικα. Διασπάστηκε το άρθρο 2 και πλέον αυτοτελώς μπορεί να ψηφιστεί μέρος των ρυθμίσεών του. Αυτό οδήγησε βέβαια σε μια γενική αναρρύθμιση στο νομοσχέδιο αναγκαστικά. Και η τελευταία πρόταση που είχε υποβληθεί και έγινε δεκτή και από τη δική μου την πλευρά και έχει κατατεθεί είναι η πρόταση η οποία αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση κατηγοριών αναπήρων κρατουμένων, οι οποίοι θα κρατούνται κατοίκων εφόσον συντρέχουν σχετικές προϋποθέσεις. Περνώ στο περιεχόμενο και θα ήθελα να διευκρινίσω κάποιες παρανοήσεις, οι οποίες μου είναι σαφές ότι έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα, σύμφωνα με όσα έχω ακούσει και κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η μία παρανόηση είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό εισηγείται τον ανθρωπισμό ερήμην ή σε βάρος της ασφάλειας. Πρόκειται περί λάθους. Το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει ταυτόχρονα τον ανθρωπισμό στις φυλακές αλλά και την ασφάλεια. Ως παράδειγμα αναφέρω την πρόταση κατάργησης των φυλακών τρίτου τύπου, η οποία βεβαίως μας οδηγεί στο καθεστώς το οποίο προέβλεπε πτέρυγες υψίστης ασφαλείας διάσπαρτες στη χώρα, και θα εξηγήσω και αναλυτικότερα ότι το καθεστώς της διάσπαρτης κράτησης σε πτέρυγες ασφαλείας για πολλούς λόγους είναι κατά πολύ ασφαλέστερο από τη συγκέντρωσή τους σε ένα χώρο. Θα ήθελα να πω όμως και κάτι άλλο, αναφερόμενο σε ένα βιβλίο το οποίο πολλές φορές αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. Ο Μισελ Φουκό στο βιβλίο «Το επιτήρηση και τιμωρία» θυμίζει και με έμφαση το σημειώνει ότι η υποτροπή προς το έγκλημα είναι ένα είδος εκδίκησης των εγκληματιών για τις κακές συνθήκες της κράτησής τους.
Αυτό σημαίνει ότι εάν οι συνθήκες κράτησης βελτιώνονται, έχουμε μικρότερα ποσοστά υποτροπής, λιγότερη εγκληματικότητα, περισσότερη ασφάλεια. Περισσότερος ανθρωπισμός λοιπόν και περισσότερη ασφάλεια, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν μέσα από ανθρώπινες συνθήκες δεν εγκληματούν με τα ίδια στατιστικά ψηλά ποσοστά σε σχέση με εκείνους οι οποίοι ήταν στις αντίστροφες συνθήκες. Ένα άλλο ερώτημα. Γιατί τόση σπουδή για το νομοσχέδιο αυτό? Νομίζω ότι θα αρκούσε η απαρίθμηση όλων των διεθνών οργανισμών οι οποίοι μας καταδικάζουν ηθικά και δικαστικά για να καταλάβει κανείς πόσο επίγον είναι το θέμα, και θυμίζω ότι και αυτή τη στιγμή ακόμη βρίσκεται εδώ η Επιτροπή Ελέγχου των Βασανιστήριων. Θα ήθελα όμως να πω το εξής γενικό λόγο, ότι οι προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η κακομεταχείριση, η εξυφτελιστική συμπεριφορά, αυτό είναι το σκεπτικό του άρθρου 3, η μείζωνα πρόταση επί τη βάση της οποίας καταδικαζόμαστε, αυτά δεν μπορούν να περιμένουν. Η προσβολή της αξιοπρέπειας δεν είναι σαν ένα χαλασμένο εμπόρευμα το οποίο είμαστε χαρούμενοι ή ευχαριστημένοι εάν αφορά 3 είδη και όχι 4, ή αν τα εμπορεύματα που είναι χαλασμένα είναι 100 και αν δεν είναι 200. Κάθε μία περίπτωση προσβολής αξιοπρέπειας για τον πολιτισμό μας, για τη χώρα μας, είναι κανονιά και δεν πρέπει να ακούσουμε άλλη. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι ένα επιχείρημα το οποίο και σε μένα ακούγεται λογικό έχει υποστηριχθεί κατ' επανάληψη. Το επιχείρημα, γιατί να υπάρξουν απολύσεις και να μην έχουμε βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης στις φυλακές? Λογικό είναι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Και το προσπαθούμε και έχουμε προσπαθήσει να αναβαθμίσουμε τις συνθήκες περίθαλψης στις φυλακές και τις νοσηλευτικές και τις συνθήκες κράτησης ανηλίκων. Αλλά, κυρίες και κύριοι, αυτό το προσπαθεί επί δεκαετίες η ελληνική κοινωνία. Επί δεκαετίες γίνεται λόγος για τη δημιουργία ενός σύγχρονο νοσηλευτηρίου μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στο ψωφροδιστικό μας σύστημα, ή για την αναβάθμιση των συνθηκών κράτησης των ενηλίκων. Το προσπαθούμε. Θα ήταν δυνατόν αυτό το οποίο δεν επιτεύχθηκε επί δεκαετίες να επιταχθεί μέσα σε λίγους μήνες? Είναι αδύνατο. Και μάλιστα με συνθήκες οικονομικής κρίσης που δυσκολεύουν, θα παλέψουμε με αυτές, αλλά που δυσκολεύουν οπωσδήποτε τουλάχιστον την ταχύτητα με την οποία θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μπορούσαμε λοιπόν, δεν είχαμε ηθικό δικαίωμα να πούμε ότι αυτό το οποίο επί δεκαετίες δεν κατορθώθηκε να γίνει, εμείς θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και μέχρι τότε ας βρίσκονται σε συνθήκες αναξιοπρεπής οι κρατούμενοι μας. Υπόθηκε το νομοσχέδιο είναι αποσπασματικό. Βεβαίως, δεν πρόκειται για μια μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού κώδικα ή του ποινικού κώδικα, πρόκειται για ορισμένες διατάξεις. Όμως υπάρχει συνοχή, διότι υπάρχει ένα κεντρικό θέμα το οποίο σας ανακοίνωσα στην αρχή και δεν πρόκειται να το επαναλάβω. Και θυμίζω, εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο αυτό έχει ρυθμίσεις οι οποίες αποβλέπουν ιδίως στις συνθήκες κράτησης ή στην ταχύτερη απόλυση κρατωμένων που ανήκουν σε κατηγορίες όπως οι ανήλικοι, οι υπερήλικες, οι ασθενείς, οι ανάπηροι, οι εξαρτημένοι από ναρκωτικά και οι φιλοξενούμενοι αλλοδαποί, των οποίων η ποινή έχει τελειώσει αλλά βρίσκονται ακόμη στα κελιά. Επομένως, η συνοχή υπάρχει. Άκουσα και διάφορα άλλα τα οποία είναι οφθαλμοφανώς αβάσιμα, ότι τους απολύεται όλους, τους βγάζεται όλους. Είναι προφανές με την ανάγνωση του νομοσχεδίου ότι οι ρυθμίσεις είναι διαβαθμισμένες, αφορούν διαφορετικές κατηγορίες κρατουμένων, ότι προβλέπουν χρονικό όριο παραμονής στη φυλακή πριν εφαρμοστούν οι απολύσεις, ότι υπάρχουν εγγυήσεις εφαρμογής και για τον χρόνο μετά την απόλυση, αλλά και εγγυήσεις επιβολής, αφού έχουμε δικαστικές χρήσεις για την επιβολή τους. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια απότομη απόλυση απελευθέρωση όλων, αλλά για μια σταθμισμένη πολιτική απόλυση πόρους, η οποία στη χώρα μας ανέκαθεν εφαρμοζόταν. Την προβλέπει παγίως ο ποινικός κώδικας από το 1950, την πολιτική των απολύσεων, και κατά καιρούς έχουμε και ειδικές ρυθμίσεις όταν υπάρχουν ειδικές ανάγκες που σφέρουν συνήθως κάποιες ελαφρότερες περιστάσεις για την απόλυση.
Προσθέτω το εξής. Κατά κόρον υπόθηκε και μέσα στις εργασίες της Βουλής ότι αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει φωτογραφικές διατάξεις. Βεβαίως δεν συζητώ και για τον τύπο που επίσης το επιχείρημα αυτό κυκλοφόρησε ευρύτητα. Θέλω να σας πω το εξής. Όποτε και αν γίνονται στην νομοθεσία μας μεταρρυθμίσεις ελαφρυντικές ή που έχουν ως αντικείμενο την αποποινικοποίηση, πάντοτε κάποιοι ευνοούνται, κάποιοι κρατούμενοι ευνοούνται. Διότι είτε θα υπάρξει μια ταχύτερη παραγραφή λόγω της απόλυσης, είτε θα υπάρξει μια απόλυση άμεση λόγω της αποποινικοποίησης η οποία επέρχεται. Εάν θέλαμε να μην έχουμε καθόλου διατάξεις οι οποίες να φαίνονται ότι αφορούν κάποιους συγκεκριμένους, κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, τότε θα έπρεπε να μην έχουμε ποτέ ελαφρυντικές μεταρρυθμίσεις. Οι ελαφρυντικές μεταρρυθμίσεις πάντοτε οδηγούν σε κάποιες απολύσεις. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτό, το αν ευνοούνται κάποιες κατηγορίες από την νομοθεσία, αλλά το αν όντως αυτές είναι οι ρυθμίσεις φωτογραφικές, δηλαδή αν αφορούν μόνο μία περίπτωση. Η κριτική αφορά κυρίως τη ρύθμιση που αφορά τους ανάπηρους ισοβίτες και ακούστηκε επίσης η ίδια κριτική και με τους ίδιους οξείς χαρακτηρισμούς και για την τροπολογία την οποία κατέθεσα και αφορά τη δυνατότητα της κατοίκων κράτησης των οικείων συγκατηγορουμένων προσώπων. Θα αναφερθώ λοιπόν και στις δύο αυτές συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Η πρώτη που αφορά τους αναπήρους αφορά δύο ανθρώπους που βρίσκονται με αυτό το ποσοστό αναπηρίας στο ψηλό, το 80% στο νοσηλευτικό κατάστημα του Κορυδαλού. Αφορά όμως, όπως συμπληρώθηκε και διευκρινίστηκε και από την Ομοσπονδία των Φυλάκων και από μένα προσωπικά στην ίδια συζήτηση της Επιτροπής, και έναν αριθμό υπολογίσιμο κρατουμένων νοσηλευωμένων σε νοσοκομεία άλλων περιοχών της χώρας, καθώς επίσης η ίδια ρύθμιση δεν αφορά μόνο όσους έχουν βρεθεί στις ελληνικές φυλακές σήμερα ανάπηροι όντως με ποσοστό άνω των 80% να έχουν συμπληρώσει τα 10 χρόνια, αλλά αφορά και εκείνους οι οποίοι τώρα έχουν 8, έχουν 9 και θα ωφεληθούν με ταχύτερη έξοδο εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις. Επομένως, οι ευνοούμενοι είναι πολλοί. Και η διάταξη ελπίζω να μακροημερεύσει και να αφορά και άλλο στο μέλλον. Η διάταξη η οποία αφορά την δυνατότητα του Συμβουλίου με δικαστική κρίση και όχι με ρύθμιση η οποία κατά τον νόμο, κατά το νομοσχέδιο είναι υποχρεωτική και αυτόματη, με δικαστική κρίση να επιβάλλεται κατοίκον κράτηση αντί της προσωρινής κράτησης σε οικείους που συγκατηγορούνται και τέλεσαν την πράξη τους προκειμένου από μια αίσθηση υποχρέωσης προς τους συγκατηγορουμένους, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να αφορά μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, συγκατηγορουμένων οικείων στα ελληνικά δικαστήρια. Το ξέρετε ότι είναι πολύ. Και επίσης, φαντάζομαι ότι εύκολα υποθέτει ο καθένας το πόσο πολύ μπορούν να βρεθούν οικείοι συγκατηγορούμενοι στο μέλλον. Μια ρύθμιση που αποβλέπει σε αυτή την κατηγορία με εγγύηση δικαστικής κρίσης αφορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, θα έλεγα ένα αμέτρητο αριθμό περιπτώσεων και με καμία περίπτωση δεν μπορεί να ονομαστεί φωτογραφική. Και θα ήθελα πάντως από αυτού να πω και κάτι ακόμη. Ας πούμε ότι μια ελαφρυντική ρύθμιση θα αφορούσε μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται. Μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται υπό συνθήκες κακομεταχείρισης και εξευτελισμού. Τι θα λέγαμε, να μην την κάνουμε επειδή η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται? Υπάρχει ποτέ πιθανότητα ένα διεθνές όργανο να μην υιοθετήσει μια ρύθμιση επειδή ενδεχομένως οι ωφελούμενοι είναι λίγοι, όταν αυτή η ρύθμιση δικαιοκρατικά και πολιτιστικά είναι επιβεβλημένη? Και περνώ στο τελευταίο θέμα το οποίο τέθηκε
το οποίο αφορά την κατηγορία ότι κάποιες από αυτές τις, τη συκοφαντία θα έλεγα, ότι κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις ενέχουν έναν διάλογο με τρομοκράτες, εγκληματίες και άλλους εξεγερμένους. Δεν ήθελα να πω το εξής. Οι πλήστες από τις ρυθμίσεις, τις οποίες περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είχαν προταθεί πριν από οποιαδήποτε αντίδραση ή κινητοποίηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία ή στις φυλακές. Οι αντιδράσεις, το νομοσχέδιο πρώτα καταρτίστηκε και μετά εμφανίστηκαν οι αντιδράσεις. Έχουμε ωστόσο δύο ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες όντως είχαν επίκαιρες αφορμές και δεν συντάχθηκαν επί τη βάση παγίων αναγκών. Η μία είναι η ρύθμιση, η τροποποίηση του άρθρου 312 του ποινικού κώδικα για τη συνεχή σκληρή συμπεριφορά, συνδυάστηκε με τον όρο μπούλικο, όχι από μένα, και η άλλη είναι η ρύθμιση που αφορά την προσωρινή κράτηση των συγγενών συγκατηγορουμένων, για την οποία ήδη σας μίλησα. Όντως εδώ είχαμε επίκαιρες αφορμές για την νομοθεσία, που δεν οδήγησαν σε φωτογραφικές διατάξεις γιατί αφορούν πολλούς. Είναι πρώτη φορά που έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες εισάγουν εξαιρέσεις και εισάγουν νομοθετήματα με βάση κοινωνικά αιτήματα της εποχής. Είναι πρωτοφανές θέμα το να γίνεται διάλογος με κρατουμένους ή να γίνεται διάλογος με εξεγερμένους οπουδήποτε. Θυμίζω το εξής. Το 1990, περίοδο βεβαίως καταλήψεων και διαδηλώσεων, η δεκαετία του 80, ήμασταν τότε σε εκείνο το κλίμα, έγινε μια μεγάλη εξέγερση στις φυλακές Κορυδαλλού. Η εξέγερση είχε ως αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να καταλάβουν τις φυλακές, να βάλουν φωτιές, να αρνούνται να αποχωρήσουν εάν ο Υπουργός δεν θα προχωρούσε σε διάλογο μαζί τους. Και τότε ο τύπος σε μεγάλο βαθμό φώναζε να μπει η αστυνομία στις φυλακές, είναι αδιανόητος ο διάλογος με τους διπλούς εγκληματίες. Εγκληματίες που είναι μέσα στη φυλακή και εγκληματίες επειδή εξεγείρονται εκεί, διαπράττουν και πάλι εξόπινες πράξεις. Ένας εμπνευσμένος και καλλιεργημένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν τότε υπουργός δικαιοσύνης, ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες να μπει η αστυνομία μέσα να λύσει το πρόβλημα και έκανε διάλογο με τους κρατουμένους. Πώς τον έκανε? Κάλεσε εκπροσώπους των κρατουμένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μίλησε μαζί τους. Πέντε ήταν. Ο ένας τουλάχιστον, από ό,τι θυμάμαι, ήταν και ανθρωποκτόνος. Ο Αθανάσιος Κανελόπουλος τους κέρασε και πίτσες και συζήτησε μαζί τους. Και στη συνέχεια του διαλόγου, ως προϊόν του διαλόγου, προέκυψε ένα σχέδιο νόμου, το οποίο αντιμετώπιζε κάποια από τα θέματα των κρατουμένων. Κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις έγιναν δεκτές τότε, κάποιες έγιναν αργότερα από έναν άλλο τολμηρό υπουργό δικαιοσύνης, τον Γεώργιο Κουβελάκη. Το 1996 είχαμε το ίδιο φαινόμενο. Κατηλημμένες τις φυλακές από εξεγερμένους κρατούμενους. Το ίδιο σκηνικό. Πίεση και από το χώρο της πολιτικής και από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης για επέμβαση της αστυνομίας στον Άγιο Στέφανο της Πάτρας. Ο τότε υπουργός δικαιοσύνης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προς τιμήν του, αντί να ζητήσει να μπει η αστυνομία στις φυλακές της Πάτρας, έκανε διάλογο με τους κρατούμενους που ήταν εξεγερμένοι. Έστειλε τους εκπροσώπους του. Στο αυτοκίνητο το οποίο στην Πάτρα για να συζητήσει ήταν και ο βουλευτής Ανδρέας Λοβέρδος. Έγινε η συζήτηση με τους κρατούμενους της Πάτρας. Προέκυψε ένα νομοθέτημα, ο νόμος 2408 του 1996, ο οποίος δέχθηκε τα περισσότερα από τα αιτήματα των κρατουμένων. Ο νόμος αυτός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταξιώθηκε, διότι οι ρυθμίσεις του ισχύουν μέχρι σήμερα και έχουν γίνει αποδεκτές, ευπρόσδεκτα, και από τους αρμόδιους
και από την ελληνική κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης, που ξεκίνησαν από τον Αθανάση Κανελόπουλο και κατέληξαν με τον Γιώργο Κουβελάκη. Ισχύουν μέχρι σήμερα και είναι ευπρόσδεκτες και είναι ένα παράδειγμα του γεγονότος ότι οι ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίζονται και ψηφίζονται, καταξιώνονται ή όχι, με βάση το περιεχόμενό τους και όχι το αν έγινε ή δεν έγινε διάλογος προηγουμένως. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να καταλάβω πως στον ελληνικό πολιτισμό, στο σημερινό το παγκόσμιο πολιτικό πολιτισμό, μπορεί ο διάλογος να εμφανίζεται ως κάτι το επάρωτο. Όταν είπα διάλογο ακόμη και με τους κουκουλοφόρους, είχα συμπληρώσει αν έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τη βία. Σε όλες τις αναφορές που έχουν γίνει σε αυτή τη φράση, απαλήφεται το δεύτερο μέρος και απομένει μόνο η καταδίκη του διαλόγου. Σας παρακαλώ πολύ να δείτε με προσοχή το νομοθέτημα αυτό και είμαι στη διάθεσή σας για στη συζήτηση κατάρθρων για διευκρινήσεις ή για οποιοδήποτε αποτέλεσμα του διαλόγου ο οποίος θα προκύψει εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνης.